Αυτόν τον τόπο είδαμε και εμείς έρημο για 15 χρόνια και το 1997 ξεκινήσαμε την προσπάθεια με τις πτωχές και μικρές ταπεινές δυνάμεις μας να δώσουμε λίγη ζωή. Να ανάψουμε το καντιλάκι του προφήτη Ηλία που για 15 χρόνια ήταν σβηστό. Να ανοίξουμε την πόρτα και να δεχθούμε τις ψυχές που ζητούσαν παρηγορία και στήριξη. Και ταυτόχρονα να αγωνιστούμε για να διαφυλάξουμε την ιστορία της Μονής μέσα από τα κοιμήλια της, τους θησαυρούς της, αλλά και μέσα από αυτά που η αγάπη των προγόνων μας, των προκατόχων μας, είχε αφιερώσει εδώ στη Μονή. Αυτήν την δημιουργική πνοή την ακουμπήσαμε στα χέρια του Θεού με εμπιστοσύνη και αφήσαμε εκείνον να ανοίγει πόρτες, να ανοίγει δρόμους και να μας δίνει δυνατότητες. Μέσα από την διάθεση που είχαμε να διακονούμε τον αγρό του Κυρίου μας. Αυτόν τον αγώνα είδαν και κάποιες ψυχές οι οποίες είχαν μέσα τους μια φλόγα, μια σπίθα. Αυτές οι ψυχές λοιπόν αποφάσισαν να ακολουθήσουν τα βήματα του Κυρίου, τη σταυρική πορεία του μοναχισμού και να αγωνιστούν να βιώσουν την έννοια της λέξεως μοναχός. Γιατί μοναχός δεν σημαίνει αυτός που είναι μόνος του ή που ζει μόνος του ή που αγωνίζεται μόνος του, αλλά η πραγματική έννοια της λέξεως μοναχός είναι αυτός που αγωνίζεται να γίνει ο μοναδικός, ο εκλεκτός, ο ένας για τον Χριστό. Και σε αυτήν την προσπάθεια αγωνιά και παλεύει να δει τι θέλει ο Θεός, ο αγαπημένος του, ο Κύριος του, τι είναι αυτό που θέλει από εκείνον. Και αυτό που θέλει ο Χριστός από εμάς είναι να γίνουμε άνθρωποι. Ο μοναχός πρέπει να αγωνίζεται να γίνει άνθρωπος. Άνθρωπος που θα κοιτάει προς τα επάνω και θα αγκαλιάζει προς τα κάτω τους συνανθρώπους. Ας ευχηθείτε με τη βοήθεια του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, τον οποίον διακονούμε, τον οποίον αγαπούμε και για τον οποίον αγωνιζόμαστε. Ας ευχηθείτε παρακαλώ, όσο εκείνος επιτρέψει, να δίνουμε αυτόν τον καλό αγώνα και με τις πτωχές μας δυνάμεις αυτή η ομάδα, η αδελφότητα του προφήτη Ηλία να δίνει τη μαρτυρία Χριστού.